έχουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων και από το εξωτερικό για το Ηράκλειο που αφορά αγορά διαμερισμάτων. Έχουμε κάποια στοιχεία και θα πάμε σε ζωντανή σύνδεση. Επενδύσεις ακινήτων στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι το Ηράκλειο βρίσκεται στην 16η θέση ενός πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Δηλαδή βρίσκεται στη 16η θέση στο κομμάτι της λίστας που περιλαμβάνεται στην ατζέντα επενδυτών, οι οποίοι τι λένε, θέλω να επενδύσω σε διαμερίσματα. Θέλω να επενδύσω σε διαμερίσματα προκειμένου μετά σε μια δεύτερη φάση να τα πουλήσω, προκειμένου να τα αξιοποιήσω ως Airbnb, προκειμένου να τα αξιοποιήσω για ενοικίαση. Η πρώτη πεντάδα βέβαια είναι η Βαλένθια, είναι τα Κανάρια νησιά, είναι η Βαρκελόνη, είναι η Αθήνα και η Βαρσοβία. Βλέπουμε ότι στην τέταρτη Αθήνα, στη 16η θέση όμως μια περιοχή της περιφέρειας, μια περιοχή της Κρήτης στο Ηράκλειο. Και πάμε στον κύριο Αράπογλου, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος ενημέρωσης Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων σε επίπεδο Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλω σε πρώτη φάση να μου επιβεβαιώσετε τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ήταν σήμερα το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο μιας διεθνούς έρευνας, και από την άλλη, αν τα επιβεβαιώνετε, για ποιους λόγους το Ηράκλειο βρίσκεται σε μια τόσο υψηλή θέση. Πράγματι, αυτά τα στοιχεία που προαναφέρατε επιβεβαιώνονται και υπάρχει γενικότερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από ξένους επενδυτές όσο και από Έλληνες επενδυτές, προκειμένου να αγοράσουν οικόπεδα τα οποία στη συνέχεια θα τα αξιοποιήσουν χτίζοντας πολυτελείς κατοικίες, εξοχικές κατοικίες ή βίλες, με σκοπό να διατεθούν προκειμένου να τα εκμισθώσουν σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Στη συνέχεια πολλοί από αυτούς μπορεί να αποβλέψουν είτε να τα ενοικιάσουν είτε ακόμα καλύτερα να τα πουλήσουν περαιτέρω σε άλλους ιδιοκτήτες, υποψήφιους επενδυτές, και θα λέγαμε ότι το αυξημένο ενδιαφέρον στην περιοχή του Ηρακλείου εξαρτάται από το γεγονός ότι είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί και το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστέλι, κάτι που σημαίνει ότι και θα υπάρχει ακόμα περισσότερη αυξημένη εισροή τουριστών, με αποτέλεσμα να έχουμε και περισσότερες επενδύσεις. Αυτό το αξίζει. Ναι, ναι, περισσότερες επενδύσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση το ενδιαφέρον να γίνει πράξη, δηλαδή να προχωρήσουν αυτές οι αγοροπολισίες. Φαντάζομαι συμφωνείτε και από την εμπειρία σας. Ναι, ακριβώς. Εγώ το αντιμετωπίζω καθημερινά και ως δικηγόρος, ναι, ότι υπάρχουν και αρκετά οικόπεδα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα, είτε διότι οι ιδιοκτήτες θα έχουν αποκληρονομιά, είτε επειδή είναι εξαδιαιρέτου ακίνητα, ναι, και δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί προκειμένου να αποκτήσουν εμπορική αξία ώστε να είναι διαθέσιμα προς αγορά, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα ακίνητα στην πράξη να μην μπορούν ποτέ ή ακόμα, να το πούμε καλύτερα, είναι δύσκολο να διατεθούν για αγορά. Σωστά. Με αποτέλεσμα να είναι αυξημένη μεν η ζήτηση, όμως η προσφορά των ακινήτων να είναι μειωμένη σε σχέση Ξέρετε με τη κάτι, ζήτηση που υπάρχει. Κύριε Αράπογλου, μιλούσαμε, έχουμε κάνει και αυτή τη συζήτηση μαζί αναφορικά με αγοροπολισίες στο κομμάτι των ξενοδοχείων, και μου είχατε πει εσείς ο ίδιος πριν από ένα χρόνο ότι βάζει εμπόδια και η πολιτεία. Βάζει εμπόδια και η πολιτεία στο κομμάτι της φορολογίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η φορολογία, το φορολογικό, αναμένεται να επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις των ενδυνάμει αγοραστών και επενδυτών. Θα λέγαμε ότι επηρεάζει στο κομμάτι της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, καθώς ο φόρος μεταβίβασης για μια αγοραπολισία που είναι στο 3% αυτή, ναι, τη στιγμή που μιλάμε, συναρτάται από το γεγονός και εξαρτάται από το γεγονός της αντικειμενικής αξίας του κάθε οικοπαίδου. Οπότε όσο περισσότερο μεγαλύτερη είναι, μάλιστα, μια αντικειμενική αξία ενός οικοπαίδου, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο φόρος που θα πληρωθεί από τον υποψήφιο αγοραστή. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι θα έχουμε πιο χειροπιαστές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αράπογλου.